when Johnny come marching home again, hurrah, ta-da. It's coming by bus or on the ground, hurrah, ta-da. The woman's out of the shed, the seeds fade, so beaten and fair. She turns around the corner and the English devil won. Still at the stage of twats and then, hurrah, ta-da. Ανέκαθεν η μουσική ήταν, πλήρωνε αν θέλεις αυτή της τη δύναμη, την αμεσότητα, ναι, με το γεγονός ότι την εκμεταλλεύονταν οι κάθε λογής εξουσίες. Ναι. Σκεφτική. Είχε χειραγωγική δύναμη η μουσική. Όποιος εξουσίαζε τη μουσική, εξουσίαζε και τις ψυχές των ανθρώπων. Ναι. Εξού και οι σιρήνες στην Οδύσσια, στον Οδυσσέα. Στην Οδύσσια υπάρχει μια καταπληκτική σκηνή που έχει πέσει, έχει μπει μέσα και τους φάζει τους μνηστήρες ο Οδυσσέας και τρέχει ο Φήμιος και του λέει, κοίταξε, του λέει, ότι εγώ τους διασκέδαζα, δηλαδή δεν το έκανα εκεί ο θελός. Αλλά τι του λέει κυρίως? Του λέει, κοίταξε, λέει, μη με πειράξει, γιατί εγώ είμαι αυτοδίδακτος. Αυτά, λέει, που λέω δεν τα έμαθα από τους ανθρώπους, μου τα στέλνουν οι θεοί κατευθείαν, θα έχεις μεγάλο κρίμα. Και του λέει ο Οδυσσέας, ησύχασε, μόνο φύγε έξω στην αυλή, γιατί βέβαια τα δικά σου τα έργα είναι ανώτερα, τα έργα της τέχνης είναι ανώτερα, αλλά εγώ πρέπει να κάνω το καθήκον μου. Και συνεχίζει να σφάζει τους μνηστήρες. Τρομερό. Έπαιζε πολύ μεγάλο ρόλο αυτός που καθόριζε τα μουσικά ήθη. Mm-hmm. Γι' αυτό και οι αρχαίοι, ο Πλάτων, έβγαζε από την πολιτεία του εκείνους τους τρόπους, εκείνες τις μελωδίες, οι οποίες ήταν θρηνώδεις, ήταν μελιστάλλαχτες, γιατί δεν κάνανε καλούς πολίτες. Και κρατούσε μόνο τους δωρικούς τρόπους που κάνανε ρωμαλαίους και πολίτες με ηρωικό φρόνημα κτλ. Και ο Αριστοτέλης τοποθετείται σε αυτό το ζήτημα. Η μουσική ήταν μια χειραγωγική δύναμη. Γι' αυτό την είχαν και στην εγκύκλια εκπαίδευση υποχρεωτικό μάθημα. Βασικότατο μάθημα. Ο Μολιέρος δεν είχε πει ότι δεν υπάρχει κράτος χωρίς μουσική? Ακριβώς, εννοείται, βεβαίως. Και δεν υπάρχει πόλεμος χωρίς μουσική. Δεν έχει υπάρξει ποτέ πόλεμος χωρίς μουσική, είτε είναι ένας τυμπανιστής, είτε είναι τα πνευστά, είτε είναι οτιδήποτε άλλο. Οι πεάνες στην αρχαιότητα. Πώς αυτονομήθηκε η μουσική, ας πούμε, στο δυτικό κόσμο και έπαψε να είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις άλλες τέχνες και ιδιαίτερα με το λόγο, και έγινε, προέκυψε αυτό που λέμε καθαρή μουσική? Μα αυτό που εμείς ονομάζουμε μουσική στο δυτικό κόσμο είναι ένα ζήτημα 3-4 αιώνων, ούτε 4 αιώνων, είναι πάρα πολύ πρόσφατο. Και έχουμε πάντοτε το ιδίωμα να παίρνουμε κάτι πρόσφατο και να το επεκτείνουμε και στο παρελθόν και να νομίζουμε ότι η μουσική πάντοτε έτσι ήταν. Κατά τη γνώμη μου, η μουσική αυτονομείται με τη διαμόρφωση της αστικής κοινωνίας. Χάνει δηλαδή τα χαρακτηριστικά που είχε ως τέχνη μαζί με το λόγο συνδεμένη, με την τελετουργία, τη θρησκευτική του τελετουργία ή την κοσμική τελετουργία στη φεουδαρχία, και αποκτά χαρακτηριστικά αυτονομίας. Από τη στιγμή που το κοινό διευρύνεται και γίνεται το κοινό της αγοράς και δεν είναι ο συγκεκριμένος φεουδάρχης που του λέει θέλω μια καντάτα γιατί θα έρθουν 5 φίλοι μου να τραγουδήσουμε ή θέλω μια μουσική δωματίου για να παίξω με τους φίλες μου ή με τους φίλους μου, από τη στιγμή που ο μουσικός αρχίζει και γράφει για ένα κοινό που δεν ξέρει, το υποθέτει και μάλιστα
διαμεσολαβείται το έργο του και από άλλους παράγοντες, όπως είναι ο εκδότης της μουσικής, ο υπρεσάριος, ο αιθουσάρχης, από εκείνη τη στιγμή αυτονομείται υποχρεωτικά, αναγκαστικά. Υπάρχει μια πρώτη περίοδος που είναι η περίοδος της προκλασικής και της κλασικής μουσικής, που οι συνθέτες είναι σαν να πούμε υπηρέτες. Ακόμη και το στάτους τους είναι τέτοιο. Δηλαδή ο Χάιντν έτρωγε με τους Μπαχ, με τους μαγείρους. Ακριβώς. Η περίπτωση του Χάιντν είναι απολύτως χαρακτηριστική. Γιατί ναι μεν ήταν γνωστός, διάσημος και αγαπητός συνθέτης, αλλά το κοινωνικό του στάτους, η θέση του κοινωνική ήταν στο υπηρετικό προσωπικό. Και μάλιστα έχουν σωθεί τρία συμβόλαια που υπέγραψε κατά τη διάρκεια της περίπου 40 χρόνων θητείας του στην αυλή του Εστερχάζη. Υπέγραψε τρία συμβόλαια, στα οποία στο πρώτο συμβόλαιο και στο δεύτερο γράφεται ότι ο Χάιντν πρέπει κάθε πρωί να παρουσιάζεται ωραία ντυμένος στον κόμιτα Εστερχάζη και να του ζητάει τι μουσική πρέπει να γραφτεί, τι μουσική πρέπει να παιχτεί. Και όλοι τα δικαιώματα επί του έργου του τα είχε μόνο ο κόμις. Δεν είχε δική του παραγωγή που να μπορούσε να τη διαθέσει. Στο τρίτο συμβόλαιο υπάρχει ένα άρθρο που λέει ότι ο ίδιος ο Χάιντν έχει δικαίωμα επί του έργου του. Είναι η πρώτη διαδικασία χειραφέτησης. Εδώ έχουμε επίσης μια ριζική αλλαγή, δηλαδή με τον Μπετόβεν, ας το πούμε πολύ χοντρικά, στην αλλαγή του αιώνα πηγαίνοντας, ας πούμε, προς τον 19ο, έχουμε ακριβώς τον μουσικό, ο οποίος τρόπο να βγαίνει πια από την αυλή, δηλαδή στηρίζεται στις δικές του δυνάμεις, έχουμε την έννοια του εκδότη, των δικαιωμάτων. Και αρχίζει πλέον και γίνεται κύριος του έργου του και κύριος του εαυτού του. Ο Μπετόβεν έχει πλήρη συνείδηση αυτού που κάνει. Είναι αυτός ο οποίος πατάει πόδι και λέει: εγώ είμαι συνθέτης. Και είμαι ανεξάρτητος συνθέτης και μπορώ να ασκήσω την αφιέρωση στον Απολέοντα από την τρίτη, από την παρτιτούρα. Πάντως ο Φίμιος και κάτι άλλο έχει να μας πει, νομίζω που έχει ενδιαφέρον, ότι δηλαδή είναι στην υπηρεσία της αυλής εκεί, δηλαδή των μνηστήρων στην πραγματικότητα που έχουν εξουσία. Και τραγουδά κατ' επιταγήν τους, αλλά αυτό δεν του απαγορεύει να εκφράζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να συγκινούνται όλοι, ακόμα και οι μνηστηρείς. Και η δε Πινελόπη τον διακόπτει λέγοντάς του ότι σταμάτα αυτό, γιατί κλαίω, δεν μπορώ να κρατηθώ. Παρότι οι συνθέτες όλοι αυτοί που προανέφερες ήσαν στην υπηρεσία, αν θες, ενός άρχοντα και έγραφαν κατά παραγγελία, αυτό δεν τους εμπόδιζε να εκφράζονται. Δεν σήμαινε δηλαδή ότι η έκφρασή του δεν ήταν ελεύθερη και δημιουργική και προσωπική. Γιατί υπάρχει αυτή η παρεξήγηση, ότι η παραγγελία και οι έξωθεν περιορισμοί και τα δεσμά αυτά, ότι άρα δεν μπορούν να αφήσουν ελεύθερο το δημιουργό. Κατά τη γνώμη μου, η παραγγελία είναι η τροφός της τέχνης. Μπράβο. Δεν θα υπήρχε τέχνη αν δεν υπήρχαν παραγγελίες. Λοιπόν, είδαμε όμως εδώ πώς χρησιμοποιεί η εξουσία, η κάθε λογική εξουσία, ας πούμε, τη μουσική. Αλλά δεν είδαμε αν πραγματικά την αγαπάει τη μουσική, αν τη βοηθάει δηλαδή κιόλας. Πόσο φιλόμουσο είναι αυτό το ελληνικό κράτος. Δηλαδή, εσύ είχες την ευκαιρία μέσα από τις διάφορες θέσεις και δημόσιες και λιγότερο δημόσιες. Έτσι, ξεκινάω από το τρίτο πρόγραμμα, εγώ όμως τότε είχαμε την ασπίδα του Χατζηδάκη. Είχες την ευκαιρία να δεις τα πράγματα πώς κινούνται σε αυτή τη χώρα. Κοίτα, το κράτος είναι όσο είναι και όλα τα άλλα. Δηλαδή για τη μουσική είναι όσο είναι για τις τέχνες γενικότερα και γενικώς, δηλαδή θα λέγαμε μία λέξη για να μην το κουράζουμε, αδιάφορο. Ναι. Πολύ απλά. Δηλαδή δεν νομίζω ότι έχει μία πραγματική στάση, ας πούμε, συγκροτημένη. Όπως δεν υπάρχει και στην παιδεία, Γιώργο. Φυσικά. Φυσικά. Γι' αυτό σου λέω ότι συμβαίνει ό,τι συμβαίνει και με, με τους υπόλοιπους τομείς, ας πούμε, της δημόσιας ζωής. Αλλά στην προηγούμενη περίπτωση, ειδικά για την τέχνη, πραγματικά δεν υπήρξε ποτέ μια συγκροτημένη πολιτική. Προέκυψε
άντε τώρα λόγω της κρίσης και ξαφνικά στα γραφεία καθούμε να τι πρέπει να χρηματοδοτείτε και τι δεν πρέπει να χρηματοδοτείτε. Ξαφνικά δηλαδή ξαναγυρίσαμε σε κάτι που έπρεπε να έχει συζητηθεί εδώ και εκατοντάδες χρόνια. Και βλέπουμε ότι εκεί πέρα υπήρξαν δηλαδή αυτοσχέδιες έτσι αντιμετωπίσεις του ζητήματος, οι οποίες δεν είχαν πάρα πολύ βάθος. Δηλαδή είναι εύκολο να λέει κανείς ότι γίνεται πολιτισμός με λιγότερα λεφτά. Αλλά άλλο τόσο πρέπει να καταλάβει ότι κάποια πράγματα δεν γίνονται χωρίς λεφτά, ας πούμε. Δηλαδή αν δώσεις τέτοιες γενικότητες ότι χωρίς λεφτά θα κάνουν περισσότερα. Έχεις κάνει ένα μεγάλο λάθος ήδη. Γιατί σημαίνει αυτομάτως ότι δεν θες να έχεις καλή όπερα, για παράδειγμα. Ή δεν θες να έχεις καλές συμφωνικές ορχήστρες. Πώς να το κάνουμε. Να πάμε τώρα στην επόμενη μεγάλη τομή, που είναι πλέον όταν η εξουσία στην οποία υπάγεται η μουσική γίνεται η οικονομική εξουσία. Πάμε δηλαδή. Όταν γίνεται εμπόρευμα η μουσική. Όταν, γίνεται όταν το έργο τέχνης γίνεται εμπόρευμα. Όταν αρχίζει η μουσική βιομηχανία, ας πούμε έτσι. Εκεί είναι η μεγαλύτερη αντίφαση, Νίκο, γιατί το εμπόρευμα έχει το χαρακτηριστικό ότι από τη μια πλευρά συνδέει την ελευθερία με τη χειρότερη δουλεία. Δηλαδή, ο παραγωγός ενός εμπορεύματος τυπικά είναι ελεύθερος, γιατί το πάει σε μια αγορά και το πουλάει, στην πραγματικότητα είναι υπόδουλος των σχέσεων της αγοράς, των νόμων της αγοράς. Επομένως, από τη στιγμή που η τέχνη και ειδικά η μουσική γίνεται εμπόρευμα, φαινομενικά απελευθερώνεται, γιατί λες εσύ ή εγώ γράφω ένα έργο, το δίνω στην αγορά και όχι μόνος μου μέσω του εκδότη μου και αν πουληθεί ή αν παιχτεί, παίχτηκε. Αλλά είναι μια πράξη ελευθερίας τυπικά, σε εισαγωγικά. Αλλά οι νόμοι της αγοράς μπορεί να κάνουν το έργο μου να μην παιχτεί ποτέ ή να με εξαναγκάσουν εμένα να γράφω έργα που μπορούν να παιχτούν με τα κριτήρια της αγοράς. Μέχρι πριν μερικά χρόνια, ναι, υπήρχε η δισκογραφική εταιρεία η οποία όριζε τα πράγματα. Όριζε από τους τραγουδιστές τι θα πούν. Από τους τραγουδιστές να μην μπουν, από τους συνθέτες επίσης και τους στιχουργούς. Και κατήφθηνε κανονικά, όπως έκανε και διάφορα συμφωνίες με τα ραδιόφωνα, με τις τηλεοράσεις. Όλα αυτά ήταν θέματα συμφωνιών. Δεν ίσχυε για όλους τους παραγωγούς, αλλά οι περισσότερες ήταν συμφωνίες. Φτάσαμε λοιπόν στον 20ο αιώνα, έτσι που γίνεται αυτή η μεγάλη ανατροπή, και στην αναπαραγωγή των, μέσα από ένα δίσκο. Αυτονομείται και το μέσον. Δηλαδή πλέον ο δίσκος αυτονομείται και ως αντικείμενο. Δεν είναι μόνο ότι σε βοηθάει να ακούσεις κάτι. Χρησιμοποιείται και ως ξεχωριστό αντικείμενο. Συλλεκτικό, αισθητικό αντικείμενο. Αντικείμενο που γεμίζει τη ματαιοδοξία σου, την κενότητά σου, οτιδήποτε, το ενδιαφέροντά σου. Κυρίως από τα μέσα του 20ου αρχίζει πια η μουσική σε μεγάλο βαθμό να υποτάσσεται ή να ακολουθεί τους νόμους του εμπορίου, οι οποίοι στην πραγματικότητα είναι εξωμουσικοί τελείως. Και η ακρόαση κατευθύνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δηλαδή οι ακροατές είναι κατασκευασμένοι σε μεγάλο ποσοστό. Ναι, ακόμα και στον χώρο της κλασικής μουσικής υπάρχουν οι αστέρες, έτσι, και υπάρχει βιομηχανία αστέρων. 100%. Έτσι δεν είναι. Έτσι. Από κινήσεις που έχουν ξεκινήσει εδώ και 2 δεκαετίες, 3 δεκαετίες. Το κλασικό παράδειγμα στην όπερα είναι οι τρεις τενόροι. Έτσι. Και πολλά άλλα πράγματα. Σήμερα, αν δεις, και να μιλήσουμε τελείως ανοιχτά, τα μουσικά περιοδικά, τα διεθνή, τα έγκυρα, προβάλλουν τις σύγχρονες εκτελέσεις και τις αξιολογούν πολύ πιο πάνω από τις μεγάλες κλασικές του παρελθόντος. Γιατί αλλιώς δεν συντηρείται ο μύθος ορχιστρών και μαέστρων και ερμηνευτών που είναι σήμερα εν ζωή και που κάνουν τις πωλήσεις. Σε αυτό δεν υπάρχει αμφιβολία. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο δυστυχώς κυριαρχεί και όχι μόνο στη μουσική, σε τόσους άλλους τομείς. Vincerò, vincerò, via c'è.
παρόλα αυτά και μέσα από αυτό το παιχνίδι, λέω, επειδή ανέφερα τους τρεις τενόρους, αν αυτή η κίνηση, ήταν η κίνηση marketing 1000%, όχι 100%, έφερε και κράτησε κάποιες χιλιάδες φίλους που τους έκανε φίλους της όπερας, κέρδος είναι. Βεβαίως κέρδισαν οι εταιρείες, κέρδισαν οι συγκεκριμένοι καλλιτέχνες, αλλά μπορεί να κέρδισε και η μουσική. Η οπαδική σχέση είναι μια σχέση πάθους πρώτα απ' όλα. Υπό αυτή την έννοια είναι μια σχέση έντασης. Βέβαια, το πάθος και η ένταση πολλές φορές μπορεί να θολώσει το νου, τη συνείδηση. Μπορεί να θολώσει δηλαδή την κρίση του ανθρώπου, του υποκειμένου. Νομίζω όμως ότι ειδικά στο κομμάτι της μουσικής, η καλλιέργεια αυτής της οπαδικής σχέσης μαζί της είναι και βαθιά πολιτικό θέμα. Δηλαδή σχετίζεται πολύ με τη βιομηχανία. Το να δημιουργήσει η μουσική βιομηχανία, το σύστημα της μουσικής βιομηχανίας, οπαδούς ενός είδους, δεν είναι ότι δημιουργεί απλώς ανθρώπους που ασχολούνται, για παράδειγμα, με το heavy metal ή με την punk ή με το. Γιατί εκεί ήθελα να καταλήξω. Στα είδη, σε αυτά τα απίστευτα. Γιατί ακριβώς αυτός ο κατακερματισμός των ειδών δεν είναι ότι δημιουργεί μόνο οπαδούς που μπορεί να ξέρουν τη σχετική φιλολογία για το κάθε είδος, μπορεί να ξέρουν τι νούμερα παπούτσι φοράει ο μπασίστας του τάδε συγκροτήματος ή με ποιαν τάχει ή πόσα παιδιά έχει ή που μένει. Αυτοί ταυτόχρονα είναι και αγοραστές, είναι καταναλωτές. Δημιουργώντας δηλαδή οπαδούς. Είναι κατασκευές όλα αυτά. Δημιουργείς οπαδούς. Αλλά βρίσκουν όμως και κατασκευάζουν. Βεβαίως. Δημιουργείς οπαδούς γιατί ταυτόχρονα δημιουργείς καταναλωτές. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στον αθλητισμό. Και κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με τα πολιτικά κόμματα. Και αντίστοιχα συμβαίνει και στην πολιτική. Το γεγονός ότι στις τελευταίες δεκαετίες κυρίως, αλλά και σχεδόν εδώ και έναν αιώνα, η μουσική βιομηχανία άλλαξε άρδιν το πρόσωπο της μουσικής, δηλαδή μπήκε ο παράγοντας πλέον μιας οικονομικής εξουσίας η οποία όριζε σε τεράστιο βαθμό την πορεία, ας πούμε, της μουσικής. Πώς το βλέπεις αυτό? Κοίτα, πώς... Η μεγαλύτερη επίπτωση είναι η σχέση που έχουμε με το πρωτότυπο. Με την αύρα, με την performance, με τη στιγμή της δημιουργίας, όλα αυτά χάνονται ξαφνικά. Και ο τρόπος με τον οποίο σχετίζεται ο χρόνος που έρχομαι εγώ σε επαφή με το έργο τέχνης, με τον χρόνο που δημιουργείται το έργο τέχνης, διήστανται εντελώς. Και αυτό εισάγει καινούριες λειτουργικότητες ξανά. Τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ πολύπλοκα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα το να ακούσει έναν υπηρότυπο, να σου πω τώρα από αυτού που είναι πασίγνωστοι, ξέρω εγώ, πάρει τον Πετρόλου Καχαλκιά. Ναι. Δεν είναι το ίδιο πράγμα να τον ακούσει από το CD και το ίδιο πράγμα να τον ακούσει το πανηγύρι στο χωριό του. Καθόλου το ίδιο πράγμα. Όπως δεν είναι το ίδιο πράγμα τον ακούσει το πανηγύρι στο χωριό του και να τον ακούσει να πει στο Ηρώδιο ζωντανά. Γιατί, γι' αυτό μιλάω για λειτουργικότητες. Διότι στο πανηγύρι παίζει εντελώς διαφορετικά και στο Ηρώδιο παίζει, αυτολογοκρίνεται ο ίδιος και υιοθετεί ένα εντελώς διαφορετικό ύφος. Δεν λέω ότι είναι άλλος καλλιτέχνης, αλλά είναι δύο εντελώς διαφορετικές στιγμές. Είχα δει ένα μπυρίχιο στη Θεσσαλονίκη, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, και μακάρι να το είχαμε. Και τώρα, όταν είπα στη Δήμητρα αυτό, αν μας το στείλανε από το ΙΣΜΕ, το οποίο είναι αυτό, αν θυμάμαι, αν βλέπω καλά. Αυτό είναι δηλαδή ο αρχαίγονος χορός που χορεύεται μόνο πάνω στα αυτά, και τώρα ξαφνικά έχει μπει μέσα στο Μέγαρο. Είναι τέλειο παράδειγμα. Ωραία. Ωραίος εδώ. Έχουμε όμως και ένα άλλο θέμα, μια και μιλάμε για τη μουσική βιομηχανία, το να μιλήσουμε για το ρόλο της, τον καθοδηγητικό πάνω στους καλλιτέχνες, που φτάνει κάποτε και μέχρι την κατασκευή ειδόλων. Και έχουμε μερικές πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις να ακούσουμε πάνω σε αυτό. Πάντα εμένα με τρόμαζαν αυτές οι σούπερ νόβες, ας πούμε, των καλλιτεχνών, οι οποίοι βέβαια συνέβαινε και σε πολύ μεγάλους καλλιτέχνες. Να αποκτούν μια... Λάμψη έτσι μεγάλη, λάμψη, με ένα, αλλά πιο ήταν πρόσχερη. Και λίγο δυσανάλογη με τα μεγέθη της ίδιας της χώρας. Πώς να σου πω. Αυτό είχε από πίσω βέβαια μια μεγάλη αγάπη του κόσμου. Έτσι, αυτό που λέμε λαϊκός, εθνικός τραγουδιστής. Μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση. Yeah. Ήταν ο καθρέφτης της ψυχής του λαού μας. Αλλά την ίδια στιγμή είχε και ένα φόβο.
τον καλλιτέχνη αυτόν, όσο και μεγάλος και αν ήταν, να τον παγιδεύσει σε μια επανάληψη του εαυτού του, που ο ίδιος νομίζω ότι δεν το θέλει τόσο πολύ. Η δημοφιλία μπορεί να επηρεάσει τελικά την πορεία ενός ανθρώπου στο τραγούδι. Θετικά ή αρνητικά. Η δημοφιλία λοιπόν είναι τέτοιο ναρκωτικό, το οποίο θέλεις μετά να ισχύει συνέχεια και να επιβεβαιώνει συνέχεια ότι αυτό που κάνεις το αγαπάει το κοινό. Είναι μεγάλη παγίδα και μπορεί να σε οδηγήσει στους πιο λάθος δρόμους και στους πιο ανέμπνευστους. Από τη στιγμή που πάρεις μικρότερη δόση από αυτή τη δημοφιλία, μπορεί να σου δημιουργήσει την αίσθηση του ότι αποτυγχάνεις. Ακόμα κι αν το βήμα σου είναι καλλιτεχνικά σωστό. Ποιο είναι το κριτήριο που θα σε οδηγήσει στο να πεις ότι αυτός ο δίσκος που έκανα τώρα δεν πούλησε μεν, αλλά ήταν πολύ σωστή κίνηση? Κοίταξε, εκεί πέρα πρέπει να δουλεύεις καλά με τον εαυτό σου. Πρέπει να έχεις προσωπικές ισορροπίες και την αίσθηση ότι πατάς το έδαφος. Να μπορείς να τολμάς να κάνεις πράγματα τα οποία μπορεί να μην έχουν αντίκρισμα, αλλά μπορεί να έχουν για σένα καλλιτεχνικό ενδιαφέρον. Αυτό κατά εποχές μπορείς να το κάνεις, κατά εποχές δεν σου βγαίνει. Και πάει πραγματικά πάει σε τι περίοδο βρίσκεσαι. Βρίσκεσαι σε μια τέτοια περίοδο που μπορείς να ρισκάρεις? Βρίσκεσαι σε μια περίοδο που θες να κρατήσεις άμυνα? Και ξέρεις, αυτά δεν είναι πάντα ελεγχόμενα. Δεν είναι πάντα τότε του μυαλού. Ένιωσες ποτέ εσύ στην πορεία σου να βγαίνεις από αυτό το δρόμο, να παρασύρεσαι προς άλλη κατεύθυνση από εκεί που θα ήθελες, επειδή τα πράγματα σε πήγαν εκεί? Δεν μπορώ να σου το πω απόλυτα. Όχι, δεν νομίζω ότι το έχω κάνει αυτό. Δεν χρειάζεται καν το. Ας πούμε τώρα μπορώ να σου πω ότι έχω να κάνω δίσκο 4 χρόνια. Δήμητρά μου, εσύ είσαι από τους πρώτους που δεκαετία του 90 προέβλεψες ότι η δισκογραφία τελειώνει. Πριν ακόμα το πάρει χαμπάρι η ίδια η δισκογραφία. Η αγορά. Και επίσης είχες φτιάξει site στο ίντερνετ, δηλαδή είχες μπει... Καλά, ναι, αυτό εγώ κατά το 90 το είδα ότι έρχεται το θέμα. Και είπα ότι κοίταξε, ή θα είσαι μέσα σε αυτό ή θα γίνεις μια γυραιά κυρία η οποία δεν θα έχεις, ας πούμε, και πολύ επαφή με την πραγματικότητα. Και θα ζεις μέσα στο δέος, ας πούμε, και στο γουργούρισμα της δόξας σου. Όχι, καθόλου. Τα πράγματα φαινόντουσαν και περισσότερα μετά από αυτό, ακριβώς λόγω της τεχνολογίας, φαινόταν ότι και όλη αυτή η ιστορία, έτσι δε όπως τη διαχειριστήκανε διεθνώς οι περίφημες αυτές τις εταιρείες, πήγαινε κατά διαόλου. Ήτανε μία φούσκα δηλαδή. Ήτανε, ίσως μπορώ να πω, η πρώτη φούσκα που έσκασε ήταν αυτή. Εγώ δεν είμαι εναντίον ούτε του να ζει ο καλλιτέχνης από αυτό που κάνει, ούτε εναντίον του εμπορευματοποίησης αυτού του πράγματος, αλλά στο βαθμό που είναι απαραίτητο στο καλλιτεχνικό προϊόν. Διότι άμα αρχίζουμε και συμπεριφερόμαστε στο τραγούδι σαν αν ζαρτιέρες, χάνεται η μπάλα, οι πατάτες, ξέρω εγώ. Είσαι από τους πρώτους, ο οποίος παράτησε τη δισκογραφία βλέποντάς την έτσι. Βαρέθηκα. Και άρχισε να τα δίνει στο ίντερνετ. Βαρέθηκα. Έκανα μεγάλη περιοδία στις εταιρείες. Σχεδόν σε όλες πήγα. Με πάθος κάθε φορά. Δηλαδή πίστευα σε κάθε συμβολίο μου. Πολύ γρήγορα κατάλαβα, ας πούμε, ότι αυτό το πράγμα δεν εξυπηρετεί ένα συνθέτη. Δηλαδή για να βγάλω ένα CD που δεν ήταν εντός των πλαισίων των απαιτήσεων της αγοράς, μου βγαίνει Παναγία. Να. Ήτανε και μια στιγμή που ερχόταν όλο αυτό το βρώμικο παιδί του δίθεν ευδαιμονισμού που άνοιξαν όλα αυτά τα μπουζούκλερο, music hall. Δηλαδή άλλαξε ο τρόπος που εκτονωνότανε η διασκέδαση. Διαλυθήκαν όλα και δημιουργήθηκε όλο αυτό το πράγμα το οποίο κράτησε μια δεκαετία, 15ετία, 20ετία σχεδόν μέχρι να καταρρεύσει αυτή τη στιγμή από την κρίση. Και ακόμα υπάρχουν κοιτάσματά του, το οποίο στην ουσία ήταν ένας μαύρος οχετός καύσεως μαύρου χρήματος. Δηλαδή
άνθρωποι που είχαν χρήματα τα χώρανε στα μαγαζιά. Ναι. Γινόντουσαν μαγαζιά εν μία νυχτή για να απορροφήσουν. Δόθηκαν μεγάλα μαύρα μεροκάματα. Χάλασε η ουσία. Δηλαδή χάλασε το γιατί κάνουμε τραγούδι. Ξεφτυλίστηκε δηλαδή η δικιά μας δουλειά. Εμείς που ασχολούμαστε με το να φτιάχνουμε τραγούδια. Και μπορεί να κάθεσαι για να φτιάξει ένα στιχάκι, για να κάθεσαι να ταιριάξει δύο νότες, μπορεί να σου φάει να ξυπνά τον ύπνο στη νύχτα για να που σου ήρθε κάποια ιδέα, να ταλαιπωρείς εδώ στο στούντιο με τις ώρες. Και αυτό πας, ας πούμε, και βλέπεις ότι το έχουν πάρει και το βάζουν στα περίπτωτα σε εφημερίδες μέσα. Και ο άλλος αγοράζει το CD με την εφημερίδα, πετάει το CD. Σε φετάει την εφημερίδα. Γι' αυτό και τελευταία έβγαλα κάποια DVD, τα κυκλοφόρησα μόνος μου, έδωσα σε μια εταιρεία την διανομή. Και έβαλα δώρο εφημερίδα. Δηλαδή το αντίστροφο. Καλά πήγε αυτό, αλλά πρέπει να το κάνουμε όλοι. Δηλαδή, γιατί να είναι δωρεάν η δικιά μας, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Να σου πω, αλλά αυτό δεν είναι ένα μεταβατικό στάδιο. Δηλαδή δεν θα έρθει σιγά σιγά και μια εποχή που μέσα από το ίντερνετ, ας πούμε, θα ελέγχονται, θα μπουν κάποια νομικά πλαίσια που θα ελέγχεται το πράγμα και θα μπορεί ο άλλος να αγοράζει νόμιμα και κανονικά τις μουσικές. Ναι, δηλαδή... για νόμιμα πλαίσια, ειδικά στην Ελλάδα και στην Κίνα. Προς το παρόν. Η σχολισμένη νεολαία, σαμπανωμένη συνολάκια, κανινάσια, σε δίσκο καρμανιόλες, θεατές και νικημένοι, ονειρόξεολεκέδες, είμαστε όλες ένα μάτσο βιλιόλες. Σας ηχάθηκε η ψυχή μου, καρκινάκια του πλανήτη σκατοκαρδιά. Μπιπ. Λοιπόν, και αυτό μας φέρνει στο θέμα της λογοκρισίας, που είναι μια άλλη μορφή παρέμβασης του κράτους, το οποίο άλλωστε με τους νόμους του διέπει όχι μόνο τη μουσική, όλες τις τέχνες, έτσι, και όλες τις άλλες παραμέτρους, από τις επιχορηγήσεις μέχρι και τα πνευματικά δικαιώματα, ξέρω. Επειδή ασχολούμαι και εξής πολύ καλά με τα θέματα των πνευματικών δικαιωμάτων κλπ. Mm-hmm. Θυμάμαι που μιλάγαμε για την άειλη περιουσία, mm-hmm. δηλαδή για τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών, τα συγγενικά των εκτελεστών κλπ. Ή των παραγωγών οποιονδήποτε. Και ήμασταν, ξέραμε προς τα που πάει αυτό το πράγμα. Δηλαδή ξέραμε ότι το φυσικό προϊόν με την έννοια του CD του, κάποια στιγμή αρχίζει και πάει αλλού. Αυτό λοιπόν που σήμερα, αν μπορεί να ελπίζει ένας καλλιτέχνης, πρώτον ότι θα έχει ένα εισόδημα για να μπορεί να ζει, ναι. και παράλληλα να συνεχίσει να παράγει, είναι το άειλο προϊόν, το άειλο προϊόν, τη δημιουργία του. Συζητώντας και με κάποιους άλλους φίλους, η νομική, ας πούμε, πλευρά είναι πάντα σε καθυστέρηση με την τεχνολογική και ώσπου να βρουν τις λύσεις, ναι. να... προασπιστεί αυτό, ή ακόμα εγώ θα το βλέπα και αλλιώς, ότι να αποκτηθεί εκείνη η απαραίτητη παιδεία στην οποία αναφέρθηκες πριν, ώστε οι νέοι άνθρωποι να πούνε: ας δώσω ένα ευρώ, ας μπει μια τάξη στα πράγματα. Πολύ σοβαρό. Είπες κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Η νομική πλευρά πάντα θα καθυστερεί, γιατί προσπαθεί να. Πώς να σου το πω, να δώσει γλώσσα σε αυτό που συμβαίνει. Mm. Προσπαθεί δηλαδή να κάνει νόμο και γλώσσα. Την πραγματικότητα. Και βέβαια η πραγματικότητα. Ναι. Είπε στο τραγούδι είναι μια μορφή εξουσίας και πολύ ισχυρή. Ναι. Και πολλές φορές είναι και όπλο μαζικής καταστροφής, μπορώ να πω. Θα έλεγα, ναι. Αλλά αυτό είναι πολύ ειδικό, αφορά και άλλα θέματα. Αλλά υπάρχουν δύο μορφές. Για την τέχνη στην Ελλάδα υπήρξε όπλο μαζικής καταστροφής. Δηλαδή. Δηλαδή το τραγούδι πήρε τέτοια διάσταση, ακριβώς επειδή είχε αυτή την αμεσότητα. Mm. Και επειδή υπάρχει έλλειψη παιδείας στον κόσμο, πήρε τέτοια διάσταση στη χώρα. Που ξαφνικά υποχωρήσανε τεράστιες μορφές τέχνης. Αρχίσαν να έχουν, ας πούμε, χλωμή αυτή τα εικαστικά μας, χλωμό χρώμα το θέατρό μας. Και αυτό που λες ακόμα ασκεί επιρροή σε μια συνέντευξή σου. Σαφώς. Άρα λοιπόν έχεις και μια άλλη εξουσία που συνοδεύει αυτή τη... Mm. Και αυτό είναι νομίζω μια ευθύνη τεράστια. Τεράστια. Δηλαδή, δεν είναι. Και θέλω αλλά να θέλω να σου πω κάτι. Επειδή αυτή η εξουσία, γιατί τη βάζω εισαγωγικά... Η δική σου πια εξουσία. Εγώ δεν έχω τίποτα με εντός εισαγωγικών. Ναι, ναι, ναι. αλλά, δεν έχω τίποτα. Το γεγονός ότι εσύ δεν με τρομάζει λέξη. Ναι. Λοιπόν, γιατί υπάρχουν μορφές εξουσίας που μόνο καλό κάνανε. Έτσι λοιπόν.
Αυτή λοιπόν είναι μια τέτοια μορφή εξουσίας. Mm. Το γεγονός δηλαδή εγώ ότι έχω δημιουργήσει και μια αξιοπιστία σαν προσωπικότητα και σαν άνθρωπος, για μένα είναι μεγάλη περιουσία. Δεν το διαπραγματεύομαι με τίποτα αυτό. Έτσι θα έπρεπε να κάνει ένας πολιτικός. Τότε δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα με την πολιτική. Ένας πολιτικός ο οποίος σιγά σιγά θα κέρδιζε την εμπιστοσύνη στον κόσμο. Ένας λοιπόν άνθρωπος που κερδίζει την εμπιστοσύνη του κόσμου και έχει διαρκή διάλογο με τον κόσμο, κορώνα στο κεφάλι του είναι η αλήθεια με το κοινό. Που τεστάρεται ανά πάσα στιγμή. Έτσι, εάν πας είτε να το εκμεταλλευτείς, είτε να παίξεις παιχνίδι με αυτός, μαύρο φίδι που σε έρχεται. Είναι έτσι, Νίκο, και το ξέρεις πολύ καλά. Έτσι είναι ακριβώς. Χάθηκες. Δεν πρέπει να πεις ψέματα σε τίποτα. Πρέπει να είσαι αυτός που είσαι, με τα καλά σου, τα κακά σου, τα στραβά σου, γιατί κανείς δεν είναι τέλειος. Αλλά αυτός είμαι, παιδιά. Είμαι γυμνός, διότι δεν φοβάμαι να είμαι γυμνός. Η πλατεία ήταν γεμάτη με το νόημα που έχει κάτι από τις φωτιές. Στις γωνίες και τους δρόμους από συντρόφους, οικοδόμους, φοιτητές. Κι εσύ έφεγγες στη μέση όλου του κόσμου και σου φως μου κατακόκκινη νυφάδα σε γιορτή. Σε γιορτή που δεν ξανάδα στη ζωή μου τη σκυφτή. Το τραγούδι είναι δυνατόν να χρησιμοποιείται ως μέσο για να ασκήσω ευθέως κοινωνική κριτική και να περάσω τις απόψεις μου, ή το τραγούδι είναι κάτι το οποίο θα μου επιτρέψει να εκφραστώ και αν θέλω να τις εκφράσω, να τις εκφράσω σε μια συνέντευξη? Αυτό το τραγούδι, εγώ είμαι της δεύτερης άποψης. Το τραγούδι δεν είναι αναγκαστικά. Βέβαια, όταν ένα τραγούδι είναι καλό τραγούδι, δεν έχει σημασία αν είναι. Σωστά. Έτσι, δηλαδή, υπάρχουν τραγούδια πολιτικά που γραφούν, όπως η συγκέντρωση της ΕΦΕ, λέω ένα πολιτικό τραγούδι, το οποίο για μένα είναι μαγικό τραγούδι. Λέω, ναι, του διονύσει. Γιατί όμως, επειδή ξεπερνάει τελικά το πλαίσιο μέσα στο οποίο γράφτηκε. Αντέξανε. Μέσα στον χρόνο και στα πράγματα και στις αλλαγές. Ναι, ναι, ναι. Στην ιστορία των τροβαδούρων υπήρχε αυτό το είδος, όχι μόνο του διασκεδαστή, αλλά και αυτού ο οποίος κατήγγειλε τα πράγματα, έκρινε τις εκάστοτε εξουσίες και θεωρούνταν επικίνδυνος. Δηλαδή προσπαθούσαν να τον εξαγοράσουν ή να τον εξαφανίσουν. Ναι. Εσύ πόσο νιώθεις, επειδή είσαι επικίνδυνος, πόσο νιώθεις ότι και εσύ κινδυνεύεις? Από ένα σημείο και μετά με έχει ανάγκη το σύστημα. Για πες το μου αυτό. Ναι, κοίτα να δεις. Αυτό που είμαι το έχω πετύχει με παπορή κόπο, με πολλές θυσίες, με πολλές διώξεις, με πολλά δικαστήρια κτλ. Που συνεχίζονται μέχρι και τώρα. Ξέρεις, είναι η βασιλικότερη του βασιλέως. Το σύστημα δεν έχει. Από ένα σημείο και μετά πρέπει να δουλέψει και το πράγμα αυτό και η βιομηχανία αυτή, η οποία τώρα δεν υπάρχει, ας πούμε. Και δεν υπάρχει τίποτα. Δηλαδή κάποιοι πρέπει να το κάνουν αυτό. Τώρα όλο αυτό το mainstream, το light και το life Stalin που λέω εγώ από την πλευρά της άλλης, δεν έχει κανένα νόημα, ας πούμε, και δεν οδηγεί πουθενά. Δηλαδή έχει τελειώσει και αυτό, το καταναλώθηκε, απέτυχε. Και τώρα με την κρίση ελπίζουμε να βρουν καινούργια παιδιά, που υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά τα οποία ξεκινάνε και κάνουν μια δουλειά και θα νομίζω μέσα από αυτό το πράγμα θα βγουν. Γιατί έχει αργήσει. Κάποια στιγμή πρέπει να. Εμείς οι εξιντάριδες δηλαδή, να δώσουμε τη σκυτάλη. Thank you.
επειδή ξαναγίνεται ένα τέτοιο θέμα, δηλαδή και εμείς όταν ξεκινούσαμε υπήρχε μια κόντρα του ελληνικού αγγλικού στίχου. Ναι. Δηλαδή στην αρχή βλέπανε με καχυποψία τον ελληνικό στίχο. Mm. Μετά αντιστράφηκαν οι όροι. Τώρα πάλι ξαναζούμε ένα τέτοιο πράγμα. Ναι, ναι. Νομίζω ότι δεν είναι εκεί η ουσία του πράγματος. Αλλά... Δηλαδή νομίζω ότι είναι στο... με πόση ελευθερία και πόση ελευθερία αισθάνεται κάποιος να εκφραστεί τελικά. Και με πόση ενέργεια τελικά εκφραστεί. Ναι, αυτό είναι το ζητούμενο. Βλέπουμε, ας πούμε, τώρα στο School Wave που ήμουν εγώ εδώ πέρα στην Επιτροπή και ακούω τα νέα παιδιά, το 98% των group είναι όλα σε αγγλικό στίχο. Δεν το βλέπω καν θετικά ή αρνητικά, απλώς αναρωτιέμαι γιατί αυτή η μονομέρεια και ήθελα μία απάντηση. Το πρώτο άκουσμα, από εκεί το έχεις το άκουσμα. Και το ότι έγινε αυτό το πράγμα με τις στήλες ο Γιάννης, είναι ο ίδιος ο Γιάννης που γράφει αυτό το στίχο που γράφει, που είναι αξιόλογος, που έχει να πει πράγματα. Ακριβώς. Αν δεν έχεις να πεις και κάτι, τι σημασία έχει εγώ. Έτσι. Κοίταξε, έτσι κι αλλιώς εγώ από τη Συρίκη, δηλαδή, όταν ξεκινάγαμε με τις τρύπες και με αυτά, δεν μου άρεσε και πάρα πολύ η ταμπέλα ότι είμαστε απλά ένα ροκ συγκρότημα. Έπειτα περισσότερο, άσχετα, εντάξει, ο ήχος ήταν επηρεασμένο εκείνα τα χρόνια που είχαμε και γεννιόταν το Πάνκ, 78, 79, η Θεσσαλονίκη ήταν πολύ ζωντανή πόλη, γινόταν πράγματα, ήμασταν στον δρόμο, καθημερινά, κάναμε πρόβες, ζούσαμε τέλος πάντων κάπως. Όμορφα χρόνια ήταν. Και τα ακούσματά μας κυρίως ήταν ροκ, εντάξει, από πιτσιρικάς. Οπότε αυτό παίζαμε. Είχαμε μια κιθάρα, ναι. Δύο κιθάρες, τύπα, πάσο ότι έχει μια ροκ μπάντα. Αλλά παρόλα αυτά με ενοχλούσε όταν θέλανε να εντάξουν ας πούμε, αυτό που κάνουμε απλά στη ροκ μουσική. Νομίζω ότι ίσως και για το στίχο, ίσως για αυτά που είχα στο μυαλό μου που αργότερα ας πούμε, αλλά και γιατί ας πούμε, επικρατούσε μια μόδα τότε την εποχή ξέρεις, του Πασό, ότι το ροκ είναι μαγιά, ας πούμε. Ναι. Όλοι οι καλλιτέχνες θέλανε κάπως να έχει ένα χρώμα ροκ η δουλειά τους, να περάσουν ως ροκες, δεν θέλω τώρα να πω ονόματα. Ναι, ναι. Οπότε ένιωθα άσχημα να με βάζω στο ίδιο τσουβάλι με διάφορα πούμε, δίθεν κατασκευάσματα της εποχής, ας πούμε, στραγικής της εποχής. Εν πάση περιπτώσει, είμαστε και λίγο αντικοινωνικοί, αλλά δεν μου φτάνει ότι υπήρξαν απλώς ροκάδες, δεν ήταν μόνο. Τι παρουσιάζει το rock and roll μέσω της μουσικής βιομηχανίας. Αφήνω το αισθητικό κομμάτι, το μουσικό κομμάτι. Mm. Είναι ωραίος τύπος ή ωραία τύπισσα. Με το lifestyle που ξεκινάει από τον James Dean, τον Marlon Brando και τον Elvis, τον Eddie Cochran. Με το πέτσινο, με το τζιν, με τη μηχανή που τον γουστάρουν οι γκόμενες, που τη γουστάρουν οι γκόμενοι. Που είναι οριακά παραβατικός, αλλά ταυτόχρονα με έναν ηθικό κώδικα δικό του. Αυτό που εντός αγωγικών λέγεται ροκ τρόπο ζωής. Ναι. Πόσο γοητευτικό αυτό είναι για έναν έφηβο. Είναι πολύ γοητευτικό. Βέβαια. Εγώ πάντως ήθελα να δώσω τη διάσταση του ότι το τραγούδι, για παράδειγμα, στα χέρια κάποιων πολιτισμών και συγκεκριμένα, σαν παράδειγμα, αναφέρω τον Αμερικανικό, ήταν ο δούριος ύπος μέσω του οποίου εισέβαλαν στην Ασία, στην Αφρική, δηλαδή στη Νότια Αμερική. Που σημαίνει ότι εδώ έχουμε το τραγούδι πλέον σαν... Μεγάλη διείσδυση και τεράστια δυναμία. Έτσι, μαζί με το Blue Jean και την Coca-Cola. Έχεις πολύ δίκιο γιατί είναι προϊόν ήχων, ναι. Και λόγου. Ασχέτως αν υπάρχουν, για να μην είμαστε μαύρο-άσπρο, ασχέτως αν υπάρχουν και καταπληκτικά τραγούδια αμερικάνικα και ξέρω εγώ στη ρόχνη. Αλλά ο σκοπός για τον οποίο αυτό εξαπλώνεται δεν είναι να σας γνωρίσουμε και τη δική μας μουσική, διότι η Κινέζικη δεν πήγε στην Αμερική, ούτε η Ινδική πήγε, ξέρω γιατί εγώ. Γιατί η παγκόσμια γλώσσα έγινε η Αγγλική, γι' αυτό. Κατάλαβες, ναι, αλλά από πίσω είναι ένα ολόκληρο σύστημα το οποίο... Τεράστια βιομηχανία. Που είναι τα πάντα, από τα φάρμακα και τα όπλα και όλα τα πάντα, όλα.
сбоя ускорила работу здания. Диаграмма показывает типичную для стройки последовательность операций от монтажа стальных конструкций до остекления. And roll stars enroll in the war against drugs. Moscow, get ready. Rock and roll history. There's going to be a rock concert this weekend. They built Lenin Stadium in Moscow. Once upon a time, I sit on the road. Ωραία, λοιπόν, άρα εδώ πάμε για φινάλε. Καλό είναι να πούμε και να δείξουμε ότι η μουσική βιομηχανία έχει τους δικούς της στόχους, αλλά αυτό δεν εμποδίζει και πολλούς ευαισθητοποιημένους καλλιτέχνες να έχουν τους δικούς τους και να είναι υψηλότεροι οι δικοί τους στόχοι. Και η μουσική μπορεί να είναι όπλο στα χέρια της εξουσίας και θύμα της πολλές φορές, αλλά δεν πάβει να είναι μια τέχνη που ενώνει. Imagine there's no country. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion too. Imagine all the people living. Someday